Σύντομη θα είναι η παρέμβασή μου, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω αυτή τη φορά για να μην ανησυχήσω κι άλλο τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι μακρηγόρησα στη δευτερομιλία επειδή με κατατρόπωσε στην πρωτομιλία. Οπότε τέτοια κατατρόπωση δεν έχω ξαναδεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι στην αίθουσα. Θα ξεκινήσω από τα θέματα της οικονομίας, όχι επί Μακρόν, αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Αναφέρθηκε στην διόγκωση του ιδιωτικού χρέους ο κ. Μητσοτάκης. Θα ήθελα να επισημάνω ότι πραγματικά αποτελεί ένα ζήτημα για την ελληνική οικονομία το ιδιωτικό χρέος, όμως θα πρέπει να έχουμε όλη την πραγματική εικόνα. Από τα 130 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ του ιδιωτικού χρέους, τα 32 δισεκατομμύρια αφορούν μόλις 73 αφημοί. Και συμπεριλαμβανομένων και αυτών των 73 αφημοί, 17.000 αφημοί μόνο χρωστάνε τα 85 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα πάρα πολύ δομικό, ουσιαστικό, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με το να το ξορκίζει κανείς, αλλά βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι μεγάλες επιχειρήσεις ή μεγάλοι επιχειρηματίες έχουν καταφέρει δυστυχώς να βγάλουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό κατά πάσα πιθανότητα, να χρεοκοπήσουν τις επιχειρήσεις τους και να χρωστάνε κάποια δισεκατομμύρια στις τράπεζες τα οποία θα τα επιστρέψουν ποτέ. Και αυτό είναι και το δομικό πρόβλημα που αφορά ένα μεγάλο μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Σε ό,τι αφορά το θέμα το κρίσιμο που έχει να κάνει με το αν ο κύριος Μητσοτάκης όντως έχει μια ατζέντα αντικοινωνική, σοκαριστική, είπα εγώ στην ομιλία μου, και μια κρυφή ατζέντα, και περιέγραψα το δημιουργικό σοκ που περνάει μέσα από την κατάργηση των κατακτήσεων του εργατικού κινήματος, την απελευθέρωση, λέμε εμείς, απολύσεων, την μείωση, τη διεύρυνση του οκτάωρου. Ο ίδιος είπε ότι ποτέ δεν τα είπε αυτά. Εγώ θα ήθελα να του υπενθυμίσω ότι μόλις πριν από λίγες μέρες, πριν από ένα περίπου μήνα, στην ομιλία του προς το ΣΕΠΕ, αναφέρθηκε επί λέξη για το γεγονός ότι στις μέρες μας το οκτάωρο έχει ξεπεραστεί. Ήταν μία από τις πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης μας έχει ευνηδιάσει με την ειλικρίνεια των τοποθετήσεών του, όταν βρίσκεται βεβαίως μπροστά σε ακροατήρια που μάλλον αισθάνεται ότι θα τους αρέσει αυτό το οποίο θα υποθεί. Στη Βουλή σήμερα είπε διαφορετικά. Όταν όμως κάποιος λέει ότι το οκτάωρο είναι ξεπερασμένο και δηλώνει φανατικός υποστηριχτής του αυστριακού καγκελάριου κ. Κούρτς που καθιέρωσε το 12ωρο, είναι βέβαιο ότι η ατζέντα που κρύβει στα ζητήματα της εργασίας είναι μια ατζέντα ακραία νεοφιλελεύθερη και συντηρητική. Έρχομαι στα ζητήματα που έθεσε ο κ. Μητσοτάκης σε σχέση με το Μακεδονικό. Έκανε σαν να μην κατάλαβε αυτό το οποίο είπα από το Βήμα, ότι πουθενά στη συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει δεν αναφέρεται η έννοια μακεδονικό έθνος. Και έκανε μία ακόμα από τις πολλές γνώριμες λαθροχειρίες που έχει επιχειρήσει κατά καιρούς, να βγει και να μας πει ότι nationality σημαίνει έθνος και όχι ηθαγένεια. Εγώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω τίποτα άλλο να πω από το να επαναλάβω την προτροπή μου να βγάλετε τις αστυνομικές σας ταυτότητες.
Αστυνομικές ταυτότητες δεν τις έχουμε. Είναι ταυτότητες που έχουν εκδοθεί 2007, βλέπω εδώ. Την έχει δώσει ένας συνάδελφος, δεν είχα από τη δική μου μαζί. Το 2007 δεν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει καμία λαθροχειρία ή να προσπαθήσει να ανατρέψει τα δεδομένα. Στον μπροστινό μέρος λοιπόν της αστυνομικής ταυτότητας που κρατάτε, κρατάνε όλοι οι Έλληνες που έχουν αστυνομική ταυτότητα, αναγράφεται στα ελληνικά, ελληνική ηθαγένεια, από κάτω, στα αγγλικά, Hellenic Nationality. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην επίσημη ορολογία ο όρος της ηθαγένειας, στα αγγλικά η ηθαγένεια είναι ένας νομικός δεσμός του κάθε κράτους με τους πολίτες του, ο όρος ηθαγένεια ή υπηκότητα νεολογικά, τόσο στην αγγλική όσο και στη γαλλική αποδίδεται με όρους αντίστοιχα, nationality, citizenship. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί επιχειρείτε αυτή την πραγματικότητα τόσο να τη διαστρεβλώσετε? Έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, μπορεί να το βγάλει και να το διαβάσει. Πώς πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να κάνετε αυτή τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας και να πιστεύετε ότι αυτό το τρίκ θα πετύχει? Όμως ο κύριος Μητσοτάκης έκανε και κάτι ακόμα. Απευθύνθηκε στον κύριο Τσακαλώτο, κουνώντας του το δάχτυλο, γιατί λέει ο κύριος Τσακαλώτος είναι αυτός που κάποια στιγμή, κάποτε, παλιότερα, έχει υπογράψει ένα κείμενο, ένα πολιτικό κείμενο μαζί με πολλούς άλλους, το οποίο κείμενο ανέφερε, ενδεχομένως, δεν το γνωρίζω, δεν το αφισβητώ όμως, δεν έχω λόγο να το αφισβητήσω. Καλά, μην χαμογελάτε, θα σας κοπεί το χαμόγελο σε λίγο. Εντάξει, ανέφερε εντάξει, λοιπόν το κείμενο περί δημοκρατίας της Μακεδονίας. Τι έγινε, λέει. Εγώ λοιπόν θέλω να καταθέσω στα πρακτικά όχι τι υπέγραψε ο κ. Τσακαλώτος, αλλά τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 17 Ιανουαρίου του 1993, στο δημοσιογράφο Στέφανο Κασιμάτη, στο έψιλον της ελευθεροτυπίας. Ξέρετε ποιος ήταν ο κεντρικός τίτλος? Όχι και μέγα θέμα η Μακεδονία, και το ζήτημα της ονομασίας πρέπει να λυθεί με συμβιβασμό, σύνθετη ονομασία, γεωγραφικό προσδιορισμό. Το καταθέτω. Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, το 93 αναφερθήκατε σε κείμενο του κυρίου Τσακαλώτου που είναι πάνω από μια δεκαετία. Αλλά αυτά που αφορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα οποία είναι στο παρελθόν, θέλετε να τα σκεπάσετε. Δεν σας αρέσουν. Κάντε ησυχία. Βεβαίως, κύριε Μπούρα. Εντάξει, στο σχολείο μάθαινε πράγματα στο σχολείο. Μάθαινε. Το Χάρβαρντ ήταν. Μάθαινε. Δεν μάθαινε βέβαια για το 60 και για την υπόθεση Λαμπράκη, αλλά μάθαινε πράγματα. Και τότε υπερασπιζόταν μια θέση που ήταν η επίσημη θέση του κόμματός σας και του κυρίου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το αείμνης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Άρα ήταν σε μια ορθή θέση και στάση σε σχέση με την πολιτική του κληρονομιά, την οποία έχει επαναλάβει πολλές φορές και σε δημόσιες δηλώσεις του αργότερα, αλλά και σε αυτό εδώ το βήμα. Στην αίθουσα αυτή, όπως και πράγματι το 2016, στις αρχικές του τοποθετήσεις για το προσφυγικό, είχε τηρήσει μια διαφορετική στάση. Το 2016, σας θυμίζω, ο κ. Μητσοτάκης για το μακεδονικό μας εγκαλούσε εδώ στη Βουλή, γιατί δεν το φέρνετε και ότι η θέση μας είναι το Βουκουρέστι και η σύνθετη ονομασία. Βεβαίως αργότερα, για λόγους που έχουν να κάνουν και είναι γνωστοί, με την ανάγκη ενότητας του κόμματός σας και της ηγεμονίας της ακροδεξιάς πτέρυγας, άλλαξε θέση και προσχώρησε σε μια άποψη η οποία δεν αποτελεί την πάγια θέση και του ίδιου και της παράταξής σας. Έρχομαι και θέλω να κλείσω με τους υπαινιγμούς που άφησε εδώ ο κύριος Μητσοτάκης στα θέματα που αφορούν τις σχέσεις με επιχειρηματίες. Έδωσα νομίζω μια ολοκληρωμένη απάντηση στη δευτερομιλία μου. Κύριε και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Μητσοτάκη, που φαντάζομαι με ακούτε αλλά δεν είστε στην αίθουσα, αλλά είμαι βέβαιος ότι με ακούτε, εγώ δεν έριξα λάσπη στον ανεμιστήρα. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε ζητήματα που δεν είναι γνωστά, ούτε
σε θέματα κρυφά, τα οποία ειλικρινά δεν γνωρίζω και τι μπορεί να έχουν κάποιοι, λέει, στην οικογένειά μου. Ποιοι είναι, γιατί δεν τους λέει. Και πώς τα βρήκε αυτά. Πού έψαξε. Με ποιες μεθόδους, αλήθεια, έψαξε για αυτά. Εγώ αναφέρθηκα σε ζητήματα, τα οποία είναι γνωστά στο ευρύ κοινό και τα οποία ήδη απασχολούν τους δικαστικούς λειτουργούς. Η υπόθεση Siemens απασχολεί για χρόνια την ελληνική δικαιοσύνη και προφανώς όλα όσα έχει καταθέσει η κυρία Τσακάλου που εμπλέκουν τον κύριο Μητσοτάκη είναι καταθέσεις που έχει κάνει ενόρκως η γραμματέας του κυρίου Χριστοφοράκου. Δεν είναι λάσπη στον ανεμιστήρα αυτό. Απασχολεί η υπόθεση στην ελληνική δικαιοσύνη χρόνια τώρα. Όπως και η υπόθεση Νοβάρτης απασχολεί την ελληνική δικαιοσύνη και τους εισαγγελικούς λειτουργούς. Και φαντάζομαι ότι θα εξετάζουν εξονυχιστικά και τα mail του κυρίου Φρουζή προς τον κύριο Μητσοτάκη και άλλα ενδεχομένως στοιχεία που δεν έχουν περιέλθει στο φως της δημοσιότητας. Ούτε αυτό είναι λάσπη στον ανεμιστήρα. Αφορούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Συνέχισε όμως ο κύριος Μητσοτάκης την προσπάθεια αυτοθυματοποίησής του. Ότι είναι το μεγάλο θύμα και μάλιστα μου ζήτησε με εισαγγελικό τόνο, μου απαγόρευσε να ξαναναφερθώ σε αυτό το θέμα που αφορά επιχειρηματικές δραστηριότητες τη συζύγου του, διότι εξήγησα κι εγώ στη δική μου ομιλία ότι αν αντίστοιχα η δική μου σύζυγος είχε επιχειρηματικές δραστηριότητες και κάποια offshore, κάποιο άλλο επιχειρηματία, ο οποίος έδωσε 8 εκατομμύρια στο πρώτο θέμα, χρηματοδοτούσε με 850 εκατομμύρια τις επιχειρηματικές αυτές δραστηριότητες της δικής μου σύζυγου, τότε εγώ, αν δεν ερχόμουν εδώ να πω ποιος είναι αυτός ο επιχειρηματίας, θα ήταν μείζον θέμα για τη δημοκρατία και την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν απάντησε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης αυτό. Αντιθέτως, άρχισε να μου λέει πράγματα τα οποία εγώ δεν ανέφερα. Δεν ανέφερα εγώ αν έγινε ή όχι φορολογικός έλεγχος και τι έκανε το ΚΕΦΟΜΕΠ. Εγώ ένα πράγμα πολύ συγκεκριμένο το ρώτησα. Ποιος είναι αυτός ο επιχειρηματίας και η offshore που χρηματοδοτεί τη σύζυγό του και άρα τον ίδιο και ας αφήσουμε αυτή την καραμέρα των προσωπικών σχέσεων, θέλει να γίνει πρωθυπουργός με 850 χιλιάρικα και χρηματοδοτεί και το πρώτο θέμα με 8 εκατομμύρια. Δεν είναι θέμα αυτό που αφορά την πολιτική ζωή του τόπου, τη δημοκρατία. Θυμίζω ότι στις γαλλικές εκλογές τις προεδρικές ο υποψήφιος της δεξιάς έχασε τις εκλογές για μία υπόθεση που αφορούσε τη σύζυγό του όχι για 850 χιλιάρικα χρηματοδότηση κρυφού επιχειρηματία αλλά γιατί η σύζυγός του ήταν σε μια θέση αργομισθίας και έπαιρνε κάνα 2 χιλιάρικα το μήνα. Γι' αυτό έχασε τις γαλλικές εκλογές. Γιατί θέλουμε να είμαστε Ευρώπη, θέλουμε να μένουμε Ευρώπη, αλλά θέλουμε να είμαστε Ευρώπη με συνθήκες διαπλοκής που θυμίζουν Ανατολή και όχι Ευρώπη. Πάμε παρακάτω. Εγώ λοιπόν έθεσα ζητήματα τα οποία είναι γνωστά. Τα περισσότερα από αυτά απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης και τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, τους δικαστικούς λειτουργούς. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, για να μην το ξεχάσω και αυτό, στον επιχειρηματία κύριο Καλογρίτσα, ρίχνοντας πάλι λάσπη στον ανεμιστήρα. Και τι είπε, του δώσατε λέει τα έργα. Ποια έργα δώσαμε εμείς στον κύριο Καλογρίτσα? Δεν έγινε διαγωνισμός? Δεν πλειοδότησε στο διαγωνισμό? Έχει να καταγγείλει κάτι συγκεκριμένο? Λάσπη λοιπόν στον ανεμιστήρα, υπονοούμενα τα οποία τον προκαλώ, αν έχει στοιχειώδη πολιτική εντυμότητα να τα αναδείξει, αναφέρθηκε σε οικογενειακές υποθέσεις δικές μου με δάνεια, δεν τα γνωρίζω καν, τον προκαλώ και τον προκαλώ εάν υπάρχει οτιδήποτε που αφορά εμένα, την οικογένειά μου ή υπουργούς αυτής της κυβέρνησης να τα πάει στον εισαγγελέα. Απλά και σταράτα. Με αυτά δεν θα παίζουμε.